το τέλος της σύναξης της ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου την Τρίτη που μας πέρασε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε πλέον επίσημη ανακοίνωση, στην οποία και αναφέρει ότι γίνεται πρόταση προς τον Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Φραγκίσκο για τον εορτασμό του Πάσχα σε κοινή ημερομηνία με τους Ορθόδοξους. Αυτή η σύναξη συνήλθε τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα από τις 1 μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου στο Φανάρι, πρωτοστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τη συμμετοχή των αρχιερέων των αυτόνομων εκκλησιών Φινλανδίας και Εσθονίας. Στο σχετικό ανακοινωθέν αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής. Εις την καταληκτήριον ομιλίαν του, ο Παναγιώτατος υπενθύμησεν εις την Σεπτήν Ιεραρχίαν ότι εντός του αρξαμένου εκκλησιαστικού έτους, κατά τα τέλη Μαΐου του 2025, θα πραγματοποιηθεί εις την Νίκαιαν της Βυθινίας ο επίσημος εορτασμός της συμπληρώσεως 1700 ετών από τις Εκκλησίες Συγκλήσεως της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τη αυτοπροσώπου συμμετοχή του Αγιωτάτου Πάπα Ρώμης, Φραγκίσκου. Επικαίρως, η παρούσα σύναξη της Ιεραρχίας του Θρόνου αφιερώθη εις την ιστορικήν αυτήν επέτειον, γεγονός το οποίο εξεφράσθη δια της επιλογής ως κεντρικού συνθήματος της εφετινής συνάξεως του υμνολογικού στίχου εκ του εσπερινού της Κυριακής των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, των ενικαία συνελθόντων των πρώτων, οι οποίοι μεταξύ άλλων ισχολήθησαν και με το ζήτημα της ρυθμίσεως της ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα. Της θείης αυτών δόγμας η επόμενη, βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν, εν μία θεότητη, τριάδα ομοούσιων. Εν το πνεύματι τούτο, εκφράζεται ομοθυμαδών η ευχή, ο κοινός εορτασμός του Πάσχα, κατά το επόμενο έτος υπό της ανατολικής και δυτικής χριστιανοσύνης, να μην αποτελέσει μίαν ευτυχή απλό σύμπτωση, αλλά την απαρχήν της καθιερώσεως κοινής ημερομηνίας δια των εορτασμών του κατέτος, συμφώνως προς το Πασχάλιον της καθημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μπορείτε, αγαπημένοι μου φίλοι, μόνοι σας να βγάλετε τα συμπεράσματά σας από το παραπάνω ανακοινωθέν. Την ίδια στιγμή, ιερό πόλεμο έχει κηρύξει ο Ερντογάν με λάβαρο την Αγία Σοφιά. Στην Ελλάδα σφάζονται και ο λαός αργοπεθαίνει. Προκλητικός για μια ακόμα φορά εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν κατά τη διάρκεια ομιλίας σε μαθητές ιερατικών σχολών ανέφερε ότι η Τουρκία απελευθέρωσε την Αγία Σοφιά. «Είμαστε εδώ για να μην μείνει δίχως μαχητές στο πεδίο του Ιερού Πολέμου, της Τζιχάντ», είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, όπως μετέδωσε στην Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του Sky, κύριος Μανώλης Κωστίδης. Πρόσθεσε μάλιστα: «Απελευθερώσαμε την Αγία Σοφιά και απαλύναμε τον πόνο όλου του Ισλαμικού κόσμου». Όπως λέει ο ποιητής Μεχμέτα Κίφ, «Μην αγγίξει ξενοχέρι στον δικό μου ιεροχώρο». Εμείς την Αγία Σοφιά την απελευθερώσαμε με αυτή την πίστη. Μετά από 86 χρόνια στέρησης, εμείς φροντίσαμε την κληρονομιά του Μωάμεθ του Πορθητή. Εμείς ενώσαμε τον μεγάλο ναό του Θεού με πιστές καρδιές. Εμείς επουλώσαμε τον πόνο της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, της Τουρκίας και όλου του Ισλαμικού λαού. Είμαστε με χαμηλές φωνές, Θεέ μου, μην αφήνεις τους μιναρέδες χωρίς το εζάν. Θεέ μου, μην αφήνεις το πεδίο της Τζιχάντ, του Ιερού Πολέμου, χωρίς πολεμιστές. Θεέ μου, μην αφήνεις δίχως ήρωα τις μάζες να περιμένουν ένα ήρωα. Ω Θεέ μου, στους δρόμους του αύριο
Μην αφήνεις τα χρόνια χωρίς το Ραμαζάνι. Θεέ μου, μη μας αφήνεις χωρίς αγάπη, νερό, αέρα και πατρίδα. Θεέ μου, μην αφήνεις χωρίς μουσουλμάνους τη χώρα που είναι γεμάτη από μουσουλμάνους. Και συνεχίζει το παραλήρημα. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς, ως μέλη των Ιμάμ Χατίπ, των ιερατικών σχολών δηλαδή. Υπάρχουμε για να μην μένουν οι μιναρέδες χωρίς κάλεσμα. Υπάρχουμε έτσι ώστε το πεδίο του Ιερού Πολέμου, της Τζιχάντ, να μην μείνει δίχως μαχητές. Υπάρχουμε για να μην μείνει ο ηρωικός μας στρατός χωρίς ήρωες. Έχουμε πατρίδα. Υπάρχουμε για να υπάρχει πάντα η πατρίδα μας. Υπάρχουμε για να μην μείνει χωρίς μουσουλμάνους η χώρα μας, που είναι γεμάτη από μουσουλμάνους. Αυτός ήταν ο αγώνας μας από την αρχή. Εναντίον ποιου υψώσατε τα ξύφη σας? Όσοι ύψωσαν ξύφη θα εκαθαριστούν. Εμείς δεν είμαστε εδώ από το πουθενά. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ από το πουθενά. Αυτά είπε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τις εικόνες αποφύτων στρατιωτικών σχολών που ύψωσαν τα ξύφη τους φωνάζοντας «Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ». Και συνεχίζει το παραλήρημα. Θα ήθελα επίσης να γίνει γνωστό αυτό το πράγμα πολύ ξεκάθαρα. Δεν θα επιτρέψουμε να φθαρεί ξανά ο στρατός μας. Πρόσφατα, σε μία συγκεκριμένη τελετή αποφύτησης, εμφανίστηκαν κάποιοι υβριστές και τράβηξαν ξύφη. Εναντίον ποιου υψώνεις αυτά τα ξύφη? Τώρα γίνεται όλη η απαραίτητη έρευνα σχετικά με αυτά και θα εκαθαριστούν και οι λίγοι αδαείς εκεί. Εμείς λοιπόν δεν ήρθαμε εδώ από το πουθενά. Μπορεί να είναι 30 άτομα, μπορεί να είναι 50 άτομα. Όποιοι κι αν είναι, δεν γίνεται να τους έχουμε στο στρατό μας. Θα τα καθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Αυτά, αγαπημένοι μου φίλοι, ήταν τα λόγια του Τούρκου Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, του γνωστού σε όλους μας Σουλτάνου. Εξαιρετικά σημαντικό. Το ξέρω ότι η είδηση που ακούσατε σας ενόχλησε και δεν σας είναι καθόλου αρεστή. Παρακαλείστε όμως να κάνετε όλοι ένα like στο βίντεο για να επιβραβεύσετε με τον τρόπο αυτό τη δημιουργό του που σας κρατά ενήμερους για κάτι τόσο σημαντικό. Το θετικό σας like δεν σημαίνει καθόλου ότι σας αρέσει η είδηση που ακούσατε. Σημαίνει μόνο ότι επιβραβεύετε το κανάλι που σας την είπε και είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι έτσι βοηθάτε το βίντεό μου να διαδόθει σε περισσότερο κόσμο και να μάθουν την είδηση όλοι. Σας ευχαριστώ.